Κύριος Παπάς, έχεις δει το λόγο για ένα λεπτό. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές εδώ η αίθουσα δίνει την εντύπωση στην κοινωνία ότι τυρβάζει περί άλλων. Υπάρχουν φλέγοντα ζητήματα εκεί έξω και το χειρότερο μήνυμα που θα μπορούσαμε να στείλουμε είναι ότι έχουμε εδώ προδιαγεγραμμένες θέσεις και στάσεις, ερχόμαστε, τις εκφωνούμε, τις διαφημίζουμε και δεν απευθυνόμαστε καθόλου ένας τον άλλον. Επαναλαμβάνω κάτι που είπα και στην προηγούμενη τοποθέτησή μου. Η χθεσινή τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνέντευξή του ήταν ανατριχιαστική. Είπε ότι στα Τέμπη κάναν λάθη μόνο επικοινωνίας. Κύριε Τριαντόπουλο, αφορά εσάς. Μαθαίνουμε ότι η δικογραφία που αφορά και το πρόσωπό σας έχει πάρει τον δρόμο για την εισαγγελία του Αρείου Πάγου και φαντάζομαι θα έρθει στη Βουλή. Σας ρωτώ λοιπόν ευθέως, θα δεχθείτε την άρση της ασυλίας σας για να πάτε στη δικαιοσύνη για το ζήτημα των Τεμπών? Ή εκεί έγιναν μόνο επικοινωνιακά λάθη? Διότι εσείς ο ίδιος, λίγες μέρες μετά, σε επαρχιακό κανάλι, υπερηφανευόσασταν ότι διαχειριστήκατε το έδαφος και την ύλη. Μην κουνάτε το κεφάλι σας, παρακαλώ. Αυτό ακριβώς είπατε. Δεν θα βγάλετε τρελούς ούτε τους Έλληνες και τις Ελληνίδες που έχουν δει το βίντεο, ούτε βεβαίως την εθνική αντιπροσωπεία. Μία απλή απάντηση. Λοιπόν εδώ, θα δεχτείτε να ελεγχθείτε από τη δικαιοσύνη?